Ιησούα και ειδός φέρει μαρτυρία ότι απέστραφε το πρόσωπο να πει η τιμάστη και ουκρινή. Τόσες αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών ο δυνάτου και εμείς αλογισάμεθα από τον ημέρα πόλη και εν την γη υπό Θεού και εν καθώς. Αυτός δε ετραυματίστη για τα αμαρτίας ημών Μαλακία εθερά έψα και νόσον τίουν μη πάντα ποδίδετε εις την αμνημονή. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ορθία, ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Δεκ του κατά μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ή να πληρωθεί το ρηθένικο του προφήτου. Διεμερίσαν τότε η μάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Και καθήμενοι αιτήρουν αυτόν εκεί και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένη. Ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται στην αυτό δύο ληστέ. Εις εκ δεξιών και εις εκ ευωνήμων. Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων ευλασφήμι αυτών λέγον. Εισύ ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείς δε ο έτερος επιθύμα αυτό λέγον. Που δε φοβήσει τον Θεόν ότι εν το αυτό κρίματι ή και ημείς μεν δικαίως. Άξια χάρον επράξαμε να απολαμβάναμε. Ούτως δε ένιξε. Και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και αληθινή εστίν η μαρτυρία αυτού. Κακίνος είδεν ότι αληθή λέγει, είναι και εμείς πιστεύσετε. Εγένε το καρτάφτα, είναι η γραφή πληρωθεί. Ως τούν που συντριβήσετε αυτού. Και πάλι νεθέρα γραφή λέγει, όψον δε ισόν εξεκέντησαν. Ήσαν δε γυναίκες εκεί, ωραία από μακρόθεν θεωρούσε. Έτσινε συγκολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διακονούσε αυτό. Ενές ειν Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η του Ιακώβου, και Ιωσή μήτυρ, και η μήτυρ των αιών Ζεβεδαίου. Οξίας δε γενωμένης, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, του όνομα Ιωσήφ, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού, ούτως προσελθόν το Πιλάτο, ηθίσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλευσε να αποδοθήνε το σώμα και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ. Εν ετήμικα έκρα και προσκυλήσας λήθον μεγάν η σειρά του μνημείου απήλθεν την δεκή Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία. Καθήμενε απέναντι του τάφου. Ειρήνη σοι το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα, αγαπητοί αδελφοί. Φοβερό και παράδοξο μυστήριο σήμερον ενεργούμενον καθοράτε. Προσπαθώ να καταλάβω το μυστήριο, το νόημα αυτόν που βλέπω. Ένα νόημα που είναι πέρα από τα βλεπόμενα. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι πάντα μία πρόκληση
και μία πρόσκληση. Πρόκληση στη λογική μας και πρόσκληση στην καρδιά μας. Η σιωπή της Μεγάλης Παρασκευής, ο θάνατος του Θεού, είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση για να ερμηνεύσω και να καταλάβω τον κόσμο σήμερα. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό είναι η κρίση του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Χριστός σταυρωμένος κρίνει τον κόσμο και την ιστορία. Ήταν τότε κρίση. Είναι σήμερα, θα είναι πάντα. Πρώτα είναι η κρίση του Θεού. Και η κρίση του Θεού ήρθε. Ως πρόβα των επισφαλήν ήρθε και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως που κανήγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού, η κρίση αυτού ήρθε. Και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην άκρα ταπείνωση. Ο Θεός στο Σταυρό και στον τάφο. Ταπεινώνεται ο Θεός και σώζεται ο άνθρωπος. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό επιβεβαιώνει το λόγο του. Δεν ήθελα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να σώσω τον κόσμο. Η δικαιοσύνη του Θεού δια του Σταυρού οδηγεί στη σωτηρία των άνθρωπων. Η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι ο θάνατος του Θεού, αλλά ο θάνατος του θανάτου. Μετά την κρίση του Θεού έρχεται η κρίση του ανθρώπου. Η Μεγάλη Παρασκευή κρίνει τον άνθρωπο. Κρίνει τον άνθρωπο προσωπικά, κρίνει την κάθε συγκεκριμένη κοινωνία. Τι συνιστά την κρίση του ανθρώπου, η στάση που θα πάρει απέναντι στη Μεγάλη Παρασκευή, απέναντι στο Σταυρωμένο Θεό, η στάση απέναντι στην αγάπη του Θεού. Η αποδοχή του Χριστού οδηγεί στη σωτηρία των άνθρωπων. Αυτός που εμπιστεύεται τον Χριστό δεν κρίνεται, γιατί πίστευσε. Και αυτός που δεν τον εμπιστεύεται έχει ήδη κριθεί, γιατί δεν πίστευσε. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός τα σαματίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός κατακρίνει, δηλαδή θεραπεύει τη δική μας αμαρτία, αλλά στη δική του σάρκα. Με το δικό του τραύμα έρχεται να θεραπεύσει τη δική μας πληγή. Ποια είναι η αμαρτία του ανθρώπου, η αποτυχία του. Θέλησε να γίνει Θεός, αλλά χωρίς το Θεό. Το αποτέλεσμα πέτυχε. Η μετάγη στη φθορά και στο θάνατο. Αυτή είναι η πρώτη, η ριζική, η υπαρξιακή αποτυχία του ανθρώπου, που από τότε σημαδεύει τη ζωή μας. Κομικό το επιχείρημα, τραγικό όμως το αποτέλεσμα. Αυτή την αυτονομία θα την επιχειρήσει ο άνθρωπος με τη σταύρωση του Χριστού. Η σύλληψή του, η προδοσία του Ιούδα, η δίκη του, ο λαός ο δυσεβής και παράνομος που προτιμάει τον ληστή αντί για τον ελευθερωτή, το συνέδριο των Ιουδαίων, η ανεπάρκεια του ηγετίσκου που λέγεται Πιλάτος, οι χλεβασμοί του πλήθους, όλα αυτά ήταν μια ακόμα απόπειρα αυτονομίας από τον Θεό. Η Ανάσταση που ακολούθησε έδειξε πόσο κομικά τελικά ήταν όλα αυτά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και σήμερα. Ο Χριστός επιχειρείται να ξανασταυρωθεί σε μια απεγνωσμένη, αλλά το ίδιο κομική προσπάθεια των σύγχρονων σταυρωτών. Να θυμηθώ λίγο τον λόγο του Σάρτρ. Στο νου μου φέρνω τα λόγια του σε μια ομιλία του πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Κύριε, ο Θεός απέθανε». Το πόσο κομικά ήταν τα λόγια του θα το ομολογήσει ο ίδιος αργότερα. «Σκότωσα τον Θεό γιατί πίστευα ότι με χώριζε από τους ανθρώπους. Αλλά να, που ο θάνατός του έκανε τελεσίδικο αυτόν τον χωρισμό».
οι άλλοι είναι εικόνες ίδιοι. Κύριοι, ο Θεός θα πέθανε. Πόσο κομικά στον απόϊχο της ιστορίας ακούγονται τα λόγια του. Πόσο κομικά ακούγονται τα λόγια των σύγχρονων άθεων, αλλά πόσο τραγικό το αποτελεσμά τους. Η μεταποίηση και σήμερα τη ζωή μας σε κόλαση. Η ίδια κομική και ατελέσπορη κίνηση και στις μέρες μας. Κάποιοι επιχειρούν και σήμερα να σκοτώσουν και πάλι το Θεό. Κάποιοι επιχειρούν να σταυρώσουν τον Χριστό, το σώμα του Χριστού, αναζητώντας σύγχρονους Ιούδες, ποτέ δεν έλειψαν. Οι σύγχρονοι σταυρωτές θα αναζητούν και θα επιστρατεύουν πάντα ψευδομάρτυρες. Άλλοτε το Ευαγγέλιο του Ιούδα, άλλοτε τον κόμικα Δαβίτσι, τον κώδικα, για να παραμορφώσουν το πρόσωπό του. Στόχος, ο αφανισμός του προσώπου. Να φύγει ο Χριστός από τη δημόσια ζωή του τόπου. Να φύγουν οι εικόνες από τα σχολεία μας και τους δημόσιους χώρους. Να μπει η Εκκλησία του στο περιθώριο και να σιωπήσει. Το σκηνικό είναι το ίδιο. Υπάρχουν οι σύγχρονοι χλεβαστές που θα προσπαθούν να γελιοποιήσουν την πίστη και τη σχέση με τον Χριστό. Και σε αυτό το έργο θα τους βοηθήσουν με υποδειγματικό μερικές φορές τρόπο τα ΜΜΕ και τα όργανά τους. Υπάρχουν οι σύγχρονοι κοιλάδοι που προσπαθούν να καλυφθούν πίσω από την ουδετερότητα της εξουσίας, λησμονώντας ότι η ουδετερότητα απέναντι στην αλήθεια είναι προδοσία της αλήθειας. Υπάρχουν τα ποικίλα συνέδρια των ανώμων που φωνασκούν, χλεβάζουν, μελετούν δικονομικούς τρόπους για να σταυρώσουν και πάλι το σώμα του Χριστού. Υπάρχει ο λαός, που σήμερα Μεγάλη Παρασκευή μαζεύεται, μοιάζοντας να λέει το Οσανά, αλλά παρασυρμένος πολλές φορές από τους σύγχρονους εμπόρους των εθνών και των ανθρώπων, θα φωνάξει το Σταυροκήτο. Όσο επίκαιρα είναι τα λόγια του ύμνου, δύο και πονηρά επίησε ο πρωτότοκος λαός. Εμέ εγκατέλειπε τη γυνήτα το ζωής και όριξε για τον εαυτό του λάκκο συντετριμένα. Και σήμερα πολλές φορές αυτός ο λαός προτιμάται για τον Χριστό τους παραβάντες, αυτούς που τον ληστεύουν, που ληστεύουν τα παιδιά του, την οικογένειά του, την οικονομία του. Πόσο κομικά όμως είναι όλα αυτά, αλλά και πόσο τραγικά στο τέλος, αφού και σήμερα κάνουν τη ζωή μας κόλαση, και η απάντηση της Εκκλησίας σε όλα αυτά. Ο Θεός θα πέθανε, αλλά ο Χριστός ανέστη. Κανείς δεν γυρίζει πιο δυνατά και πιο δυναμικά το θάνατο του Θεού από την Εκκλησία. Γιατί ο θάνατός του ήταν συντριβή του δικού μας θανάτου και η Ανάστασή του ο θρίαμβος της δικής μας ζωής και της ελπίδας. Σταύρωσαν κάποτε τον Χριστό στη γειτονική μας Αλβανία και σταύρωναν και όσους πίστευαν σε Αυτόν. Αλλά ο Χριστός ανέστη και η Αλβανία γέννησε από ναούς. Σταύρωσαν κάποτε τον Χριστό στην άλλοτε κρατεά Σοβιετική Ένωση. Αλλά ο Χριστός ανέστη, οι εκκλησίες άνοιξαν και οι πολέμοι απόλλοντο. Μάταιος λοιπόν ο κόπος, όσων επιχειρούν να σταυρώσουν τον Χριστό σήμερα, στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Ο Σταυρός και η Ανάσταση απέδειξαν ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός Κύριος της ιστορίας. Η στάση μας απέναντί Του θα αποδεικνύει πόσο κομική ή πόσο σοβαροί είμαστε. Αρκεί τουλάχιστον η κομικότητά μας να μην γίνεται η κόλαση των άλλων και της κοινωνίας.
ημένα και απανταχού αυτοδόξο. Ιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα αυτούτο, οποιών των ψαρώντων και υπέρ του περιεσόδοτος λαού, το πεπτεχομένο του παρασουμέκα και πλούσιον έλεος. Εθλάστησαν φίλε, μνήματα ηρήκτησαν, νεκροί ανίσταντον. Τότε ο Αδάμ ευχαρίστως, χαίρον ανεβούαση δόξα, τη συγκαταβάση σου φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό, νεκρών γυμνών αταφών, ευσυμπάθη των κρίνων ανάλαβων, οδυρωμένος έλεγεν. Ο Ιησούς, ο προμικρός Ιησούς,
Και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Σχολάτε δε στο Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Χειρό, Άγιο ο Θάνατο ελέσσε μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Χειρό, Άγιο ο Θάνατο ελέσσε μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ο Χειρό, Άγιο ο Θάνατο ελέσσε μα. Δόξα πατρί και γύρω πνεύμα, τι και νύν και έγκυ σε όλου τον αιώνα μην. Παναγία τριά ελέσσε μα και ελά σε μαρτία Σιμών. Δε στο τα σηκώρα τη ονομία Σιμών, Άγιο επίσκεψε και ήρθε τα ασθενεία Σιμών. Ένα και το όνομα τόσου, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και γύρω πνεύμα, τι και νύν και έγκυ σε όλου τον αιώνα μην. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των εκπλούσεων δώσει μην σήμερα, και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μήνει και αΐ. Και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ευσκήμων Υιός υφάγω του ξύλου καθελών το άκραντον σου σώμα συνδώνει καθαρά ηλίσσας και αρμόδια Χριστός δε διαφθοράς εδείχθη αλλότριο. Σοφία ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντου την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν την Αγία Εκκλησία και χώρα ταύτη σε αιώνα σε αιώνα. Ερεχία Θεοτό και σώσον ημάς. Την τιμιωτέραν των κερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυντρίτρος των Σεραφείμ, την αδιαφθόνος Θεόν λόγων δεχούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ο δίνας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, τα φρικτά πάθη των ζωπιών σταυρών, και την εκούσιον ταφήν σαρκή καταδεξάμενος Χριστός ο αληθινός Χριστός ημών εσβήνεις Παναχράης ποινής ελεύθερος και υπαρθέν Μαρία και Παναγία και Παναγία και
εις πολλά έτη, δέσποτα, εις πολλά έτη, δέσποτα, εις πολλά έτη, δέσποτα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον. Η Αγία Τριάδη επιλάξε πάντες ημάς, χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή Ανάσταση να έχουμε, καλή φώτιση, καλή δύναμη, να προσευχηθούμε όλοι μας τα δύο παιδιά μας που είναι στην Τουρκία να ελευθερωθούν σύντομα, και ο πατήρ εδώ θέλει να σας καλέσει την εξίωση δίπλα στο πνευματικό κέντρο. Εκεί θα σας δώσουμε και μια μικρή ευλογία. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.